Η υπόθεση της βρώμικης πλεκτάνης που έχει στήσει ο Ρίτσαρντ Τζάκσον στον Ελληνοαμερικάνο Τζον Καραμπάλι για να του πάρει την περιουσία, πέρασε σε μια καινούρια φάση ύστερα από την αποτυχημένη απόπειρα στη Νέα Υόρκη εναντίον της ζωής του δημοσιογράφου Μαρτέλη. Γιατί ο Καραμπάλης σκέφτηκε αμέσως ότι μπορεί να ήθελε να βγάλει από τη μέση το δημοσιογράφο ο Φωνιάς και όχι αυτόν που σκότωσε. Η ίδια σκέψη πέρασε και από το μυαλό του Μαρτέλη, παρόλο το πόρισμα της αστυνομίας που χαρακτήρισε το φόνο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι, όταν συναντήθηκε με τον Καραπάλι, τον παρακάλεσε να μην κάνει καμιά κίνηση που να φανερώνει τις σκέψεις τους. Ότι συσχετίσανε την απόπειρα με το φόνο του αδελφού του και την έρευνα που του υποσχέθηκε όταν θα γύριζε στην Ελλάδα. Στην Αθήνα παράλληλα, η Φανή άρχισε να αγοράζει σκληρά ναρκωτικά με τα λεφτά που της έδωσε ο Μαρκίδης, σαν προκαταβολή για το ρόλο που θα παίξει στην εξουδετέρωση της Στέλλας. Και ο Σταύρος, με τη βοήθεια του Τζίμι, βρήκε μια κοπέλα, τη Θόμη, που είχε τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με τη Στέλλα και τη Φανή. Βρήκε αυτή που έψαχνε για να τη χρησιμοποιήσει την κατάλληλη στιγμή για να μηνθούν, όταν τέλειωναν τη δουλειά και θα κινδύνευαν να βγουν από τη μέση για να μην υπάρχουν μάρτυρες που θα μπορούν να εκβιάζουν. Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, ο Μαρτέλης έφτασε στο αεροδρόμιο Κένεντι, αποχαιρέτησε τον Έλληνα ταξιτζή που τον βοήθησε στο ρεπορτάζ του και μπήκε στο αεροπλάνο για να γυρίσει στην Ελλάδα αποφασισμένος να ξεδιαλύνει την υπόθεση της δολοφονίας του αδελφού του γερομετανάστη. Γιατί είχε γίνει πια και προσωπική του υπόθεση, από τη στιγμή που σκέφτηκε ότι μπορεί να ήθελα να σκοτώσουν αυτόν στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης για να εμποδίσουν την έρευνα. Όπως είναι μέσα, θα σας τον δείξω και θα γίνεται σκιά του. Το αφεντικό θέλει να ξέρει κάθε του κίνηση. Αν θα ενδιαφερθεί για την υπόθεση ή όχι. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Το ξέρω. Δεν είναι κανένα κορόιδο, έχει βγάλει στη φόρα πολλές βρωμοδουλειές. Άμα χώσει τη μύτη του κάπου, δεν τον σταματάς με τίποτα. Κάθε κίνησή σας πρέπει να είναι καλά μελετημένη. Και κάθε δική του να γίνεται αμέσως γνωστή στο αφεντικό. Για να ξέρει πώς θα αντιδράσει. Κι αν ενδιαφερθεί για την υπόθεση. Τότε θα μας πει αυτός τι θα κάνουμε. Σε αυτή την ιστορία δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκτελεστικά όργανα. Ναι, αλλά το αφεντικό μπορεί να μας πει και να τον ξεκάνουμε. Αν χρειαστεί θα γίνει και αυτό. Θα πληρωθείτε έξτρα. Είσαι τρελός μου φαίνεται. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα ξεσηκωθούν οι εφημερίδες και θα ζητάνε τα κεφάλια μας στο πιάτο. Λοιπόν, εγώ δεν μπλέκω άλλο σε αυτή τη δουλειά. Ως εδώ και μη παρέκει. Αυτό έπρεπε να το πεις από την αρχή. Τώρα έχεις πλέξει για τα καλά. Έχεις πιαστεί στα αγκίστρια. Ή κάνεις αυτό που σου λένε ή το καταπίνεις και πεθαίνεις. Thank you.
Να τους. Αυτός είναι στο ταξί. Πολύ ωραία εδώ. Σου τα έλεγα, αλλά εσύ δεν ήθελες να με ακούσεις. Σ' αρέσει να ζεις μες στη μούχλα. Άρχισες πάλι. Χαλάλη τα λεφτά. Μια εβδομάδα εδώ πέρα θα μας στοιχήσει πολύ φτηνότερα από το δηλητήριο που πας και αγοράζεις. Δεν μπορώ, Μάικ. Πονάει όλο μου το κορμί, τρέμω ολόκληρη αν δεν το έχω. Προσπάθησα πολλές φορές να το σταματήσω, αλλά δεν μπόρεσα. Το ξέρεις καλά αυτό. Μόλις τελειώσει η δουλειά με το Μαρκίδι, θα σε βάλω σε κλινική για αποτοξίνωση. Θα σε ξανακάνω άνθρωπο. Αν τελειώσει καλά και μείνω ζωντανή. Το βράδυ θα πας να συναντήσεις τον Σταύρο και τον Τζίνι. Δίθεν τυχαία. Τα στέκια τους τα ξέρεις από ό,τι μου είπες. Θα πας λοιπόν να τους βρεις και θα προσπαθήσεις να τους ψωνίσεις. Να μάθεις ποιος είναι ο πρώτος. Αυτός που δίνει τις εντολές και τα λεφτά από τη Νέα Υόρκη. Μάταιο σκόπος, δεν θα ξέρουν ούτε αυτοί. Ο Σταύρος, από ό,τι έμαθα, είναι μούτρο. Αποκλείεται να πηγαίνει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Θα έχει πάρει τα μέτρα του. Θα έχει φροντίσει να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από τα στεγανά που έβαλε ο Μαρκίδης. Και νομίζεις πως θα μου πει? Από σένα εξαρτάται να τον κάνεις να μιλήσει. Πώς? Με ποιο τρόπο? Θα του πεις πως παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα και ότι θέλεις να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Αλλιώς δεν ρισκάρεις. Αν θέλει λοιπόν να πάρει τα λεφτά, καλά θα κάνει να μιλήσει. Και αν το πει στο Μαρκίδι. Ας το πει, ανάγκης έχει. Το πολύ πολύ να ζωρίσεις λίγο την κατάσταση και να πεις και σε αυτόν τα ίδια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ρισκάρεις. Δεν μπορεί να σε παίρνουν συνέχεια για κορόιδο. Και τώρα, τι κάνουμε? Θα περιμένουμε. Ως πότε? Μέχρι να βγει για να δούμε που θα πάει. Α, καλά, μετά από τέτοιο ταξίδι, το πολύ πολύ να πέσει να κοιμηθεί. Ή να πάει στην εφημερίδα που δουλεύει.
Πετρός. Γεια σου, Πέτρο. Γύρισες. Μόλις μπήκα στο σπίτι μου. Είσαι καλά. Κουρασμένος αισθάνομαι, αλλά θα έρθω μέχρι την εφημερίδα γιατί πρέπει. Είχα μια περιπέτεια στη Νέα Υόρκη και θέλω να τη συζητήσουμε. Να μου πεις αν πρέπει να ασχοληθώ με το θέμα ή όχι. Εγώ πιστεύω πως δεν θα κάνει τίποτα. Ακόμα και αν υποψιάστηκε πως πήγανε να σκοτώσουν αυτόν και όχι τον άλλον. Και αν πάει ως το χωριό. Ας πάει. Δεν θα βρει κανένα στοιχείο όπως δεν βρήκε για αστυνομία. Τζάμπα ανησυχείς και μεγαλοποιείς τα πράγματα. Το πολύ πολύ, αν δούμε ότι παραμπλέκεται στα πόδια μας, να βρούμε έναν τρόπο να τον στρέψουμε εναντίον του τύπου που αγαπούσε η Στέλλα και να αρχίσει να κυνηγάει αυτόν. Εσείς πώς τον ανακαλύψατε? Σε το είχαμε πει, Μαρκιδί, αλλά φαίνεται πως γερνάς και ξεχνάς εύκολα. Τον είχαμε δει μια μέρα με τα κιάλια τότε που παρακολουθούσαμε τον πατέρα της και καταστρώναμε το σχέδιο. Περίμενε σε ένα έρημο δρόμο και μας έκανε εντύπωση. Ύστερα από λίγο ήρθε και αυτή σαν κυνηγημένο αγρίμι και έπεσε στην αγκαλιά του. Καταλάβαμε το θέμα. Ότι ήταν ερωτοδουλειά στη μέση και του πήραμε το νούμερο του αυτοκινήτου για κάθε ενδεχόμενο. Έπρεπε να ξέρουμε με τι άνθρωπο είχαμε να κάνουμε. Πήγε αργότερα ο Τζίμι στην τροχέα και μάθαμε ότι ήταν ένας τυχοδιοκτάκος της δεκάδας. Καλό ταξίδι, αφεντικό, και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Κλείσε και φύγει και εσύ, ε. Και αν φέρουν κανένα αυτοκίνητο, να τους πεις πως είμαι άρρωστος και θα γυρίσω αύριο. Ναι. Δεν χρειάζεται να ξέρουν που πάμε και τι κάνουμε. Έγινε, αφεντικό. Γεια χαρά. Καλή επιτυχία. Εμπρός. Γεια σου, Στέλλα. Ο Μαρτέλης είμαι και σου τηλεφωνώ από την Αθήνα. Καλώς όρισες. Τηλεφωνήθηκες με το θείο σου? Ναι. Μου είπε την περιπέτεια που είχε στη Νέα Υόρκη και ήθελε να μάθει αν μίλησα σε κανέναν σχετικά με αυτά που είπαμε για το φόνο του πατέρα μου. Δεν μίλησα σε κανέναν, κύριε Μαρτέλη. Καλά, Στέλλα. Μόλις μπορέσω θα πεταχτώ κι εγώ μέχρι το χωριό και θα τα πούμε από κοντά. Όλοι μου λένε πως ο Ζαφύρης είναι αθώος. Κοντεύω να τρελαθώ. Αν είναι πράγματι αθώος και η δολοφονία στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης είχε εμένα για στόχο, τότε κάτι μου λέει πως ο δολοφόνος δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί. Κράτησε την ψυχραιμία σου λοιπόν, σε παρακαλώ, και πρόσεχε. Γιατί είναι πιθανό να προσπαθήσουν να κάνουν και σε σένα κακό. Και αν θέλεις τη συμβουλή μου, καλά θα κάνεις να μην μένεις μόνη σου. Έχω για συντροφιά μια φίλη μου. Και αν δεις έστω και την παραμικρή υποπτικίνηση, να τηλεφωνήσεις αμέσως στην αστυνομία. Το έχω υπόψη μου. Γεια σου τώρα και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Καλώς ήρθες, κύριε Μαρτέλη, και σε ευχαριστώ για όλα. Mm-hmm.
ποιος ήτανε? Ο δημοσιογράφος που σου έλεγα. Γύρισε και από ό,τι λέει θα ενδιαφερθεί. Και τι μπορεί να κάνει αυτός? Οι δημοσιογράφοι αρετοί έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν πράγματα που άλλοι δύσκολα να καλύπτουν. Έτσι λένε. Μακάρι, Στέλε. Όπου και να παρκάρουμε εδώ θα μας μαρκάρουν. Αυτή η δουλειά δεν γίνεται με αυτοκίνητο. Θέλει μηχανή. Πού να τη βρούμε τη μηχανή αυτή την ώρα? Έπρεπε να το έχεις φροντίσει, Μαρκίδη. Αφού κάνεις τον επιστήμονα. Έχει κανείς σας μηχανή? Ο Τζίμις. Τότε αύριο να τη στήσεις εσύ εδώ πέρα, Τζίμι, με τη μηχανή. Κι εγώ σου λέω πως είναι ματιοπονία. Γιατί είσαι αρνητικός σήμερα? Έχω ραντεβού με μια μικρή. Και δεν θέλω να τη χάσω για σαν χλαμάρες. Τότε να φύγεις, θα μείνουμε εμείς. Φύγε, Σταύρο, αφού το ραντεβού αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Κάτι παραπάνω από σπουδαίο. Βρήκα τον άνθρωπό μου, Μαρκίδη. Για πού ετοιμάζεσαι? Μην αρχίσεις πάλι τις ερωτήσεις και τις γκρίνιες, σε παρακαλώ. Θέλω να φτιαχτώ με την ησυχία μου. Για να πας πού? Όπου μ' αρέσει. Θωμαΐ? Σου είπα να μην με λες Θωμαΐ. Εγώ Θωμαΐ σε βάφτισα, Θωμαΐ θα σε λέω. Αυτό το γελίο, το Θώμη που σε φωνάζουν οι φιλενάδες. Αν σε ξανακούσω να με πεις Θωμαΐ θα γίνει της τρελής εδώ μέσα. Το Θωμαΐ κομμένο, κατάλαβες? Έλα Χριστέ και Παναγιά, αφιόνι σε ποτίσανε. Ναι, αφιόνι. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα, αλλά αυτά που κάνεις δεν θα σου βγουν σε καλό. Να μην σε νοιάζει. Με νοιάζει και με καίει. Μάζεψε τα μυαλά σου, κορίτσι μου. Γίνου λογική. Τα βαψίματα, τα ξενύχτια και τα μεγαλεία δεν είναι για σένα. Θα φας το κεφάλι σου όπως το πας. Καλύτερα να το φάω εγώ παρά να μου το φάει άλλος. Για χαρά. Και καλά ξεμπερδέματα. Καλή διασκέδαση. Ετοιμάζεται να ρίξεις την πιάτσα καμιά καλή? Δεν ξέρω. Ε, πώς δεν ξέρεις? Εσύ είσαι κολλητή. Δεν ξέρω με ποιαν έχει ραντεβού. Αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν έχει μια γυναίκα να τραβιέται, δεν είναι ευχαριστημένος. Τα σημερινά κορίτσια μητέρα δεν σκέφτονται όπως σκεφτόσουν εσύ πριν 40 χρόνια. Ο κόσμος άλλαξε, δεν το πήρες είδηση? Δεν το βλέπεις? Αυτό που βλέπω είναι ότι τα μυαλά σου πήρανε αέρα. Βρες ένα καλό παιδί, βρε κορίτσι μου, να παντρευτείς. Εγώ πόσο θα ζήσω ακόμα? Θέλω όταν θα κλείσω τα μάτια μου να είμαι ήσυχη. Ήσυχη θα είσαι. Θα χορτάσεις ησυχία. Χτες το βράδυ ήρθε και με βρήκε ο Όμηρος. Τι ήθελε? Μου είπε πως αγαπάει και θέλει να σε παντρευτεί. Δε σφάξανε. Γιατί? Δε μ' αρέσει. Τι έχει και δε σ' αρέσει? Ούτε κουτσός είναι ούτε στραβός. Έχει και μαγαζί δικό του τώρα. Άσε που γνωριζόσαστε από παιδιά και ταιριάζουν τα χνότα σας. Σε είδε, λέει, προχτές στο δρόμο, αλλά ήταν μακριά και δεν σε πρόφτασε να σου μιλήσει. Ήρθε λοιπόν και βρήκε μένα. Και εσύ τον άκουσες? Τι ήθελες να κάνω? Να τον διώξεις. Γιατί, κορίτσι μου? Αυτό μου λείπε τώρα, να παντρευτώ τον Όμηρο. Όχι, μητέρα. Εγώ έχω άλλα σχέδια για το μέλλον μου. Δεν θα χαραμίσω εγώ τη ζωή μου με ένα τέτοιο ασήμαντο. Γι' αυτό καλά θα κάνεις να του κόψεις το βήχα και να του δηλώσω ότι πρέπει να πάψει να με ενοχλεί. Να βγάλει το μυαλό του την ιδέα πως μπορώ να τον παντρευτώ. Εγώ θα παντρευτώ όταν θα βρω τον άνθρωπο που μου ταιριάζει. Ξεφτελίζεις το σπίτι μας με τη ζωή που κάνεις, δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Όπως το πας θα μας γράψουν οι εφημερίδες καμιά μέρα. Ως τέτοι, ε. Ναι. Η αστυνομία φαινόταν βέβαιη πως ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όσο το σκεφτόμουν όμως αυτό, τόσο και μου καρφωνόταν η ιδέα στο μυαλό πως ο δολοφόνος είχε έρθει για μένα. Κάτι δεν τέριασε. Και είχα συνεχώς την αίσθηση πως ήταν μια αποτυχημένη απόπειρα εναντίον μου σχετική με τη δολοφονία του αδελφού του μετανάστη. Υπάρχει πιθανότητα να είναι κατασκευασμένη η ενοχή του Ζεφύρη και ο φόνος στο χωριό να έγινε για κάποιον ειδικό σκοπό? Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί η υπόθεση να είναι περισσότερο περίπλοκη από όσο πιστεύει η αστυνομία. Και όλη αυτή η ιστορία της βεντέτας να μην είναι και τόσο απλή.
Ναι, αλλά χωρίς να έχεις κανένα στοιχείο στα χέρια σου, δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορείς να προχωρήσεις. Αν ψάξω σωστά, όλο και κάτι μπορεί να ανακαλύψω. Όσο ψάχνει κανείς, όλο και κάτι βρίσκει. Εσύ μου το μάθες αυτό, όταν πρωτόπιασε δουλειά. Και μου είπες με την καλή σου τη φωνή, η αλήθεια, κύριε Μαρτέλη, είναι προϊόν του πλήθους των πληροφοριών. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Αν υπάρχει πιθανότητα η δολοφονία του αδελφού του μετανάστη να έγινε για την κληρονομιά, τότε το θέμα αξίζει να το ψάξεις. Πρόσεξε μονάχα τον τρόπο που θα κινηθείς. Γιατί όποιος κι αν είναι αυτός που απέτυχε να σε σκοτώσει στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, άμα δει ότι κινδυνεύει, θα κοιτάξει να επανορθώσει την αποτυχία του και θα ξαναχτυπήσει. Τα λάβω. Μην ανησυχείς. Δηλαδή, τι σκοπεύεις να κάνεις? Προς το παρόν να περιμένω το λάθος του. Να τον προκαλέσω να το κάνει. Ποιο λάθος? Αν ο Φωνιάς στη Νέα Υόρκη είχε έρθει για μένα, Πέτρο, τότε αυτός που σκότωσε τον αδερφό του μετανάστη πρέπει να φοβάται πως έχει κάνει κάποιο λάθος που θα τον προδώσει. Μπορεί λοιπόν να μην ξέρω ποιος είναι, που είναι ή τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ότι βγαίνει όμως από τη φωλιά του για να ξαναχτυπήσει, για μένα είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί να προδοθεί από καμιά λανθασμένη κίνηση που θα κάνει και να μου επιτρέψει να τον αποκαλύψω. Και από πού σκέπτεσαι να αρχίσεις? Από τον αστυνομικό διευθυντή, κύριο Μαγκλή. Θα τον παρακαλέσω να ρίξει μια ματιά στην υπόθεση, μήπως βρεθεί κανένα άνοιγμα, κανένα κενό. Και τα κομμάτια για τη ζωή των μεταναστών, πότε βλέπεις να τα προγραμματίζομαι? Απόψε κιόλας θα αρχίσω την απομαγνητοφώνηση. Σε μια εβδομάδα το πολύ, μπορείς να το προγραμματίσεις. Εντάξει. Εμπρός. Καλώς τον Άρη. Πότε γύρισες? Σήμερα. Και θέλω να σε δω. Να σου δώσω ένα δωράκι που σου έφερα και να συζητήσουμε για κάτι. Είμαι στη διάθεσή σου. Θα είσαι εκεί να έρθω τώρα? Σε περιμένω. Έρχομαι. Φαίνεται πως είχε δίκιο ο Σταύρος όταν έλεγε πως ματαιοπονούμε. Ο τύπος θα άρχισε να γράφει τις εντυπώσεις του από την Αμερική και ποιος ξέρει πότε θα τελειώσει. Και τι θες να κάνουμε αφού έχω τέτοιες εντολές? Να φύγουμε και αν γίνει κάτι να εκτεθώ? Άκουσε, Τζίμι, ο άνθρωπος που μας πληρώνει έχει απαιτήσει από μας. Δεν μπορώ να του πω ψέματα, γιατί τα ψέματα θα γυρίσουν αύριο στο κεφάλι μας. Αν ο Μαρτέλης κάνει καμιά κίνηση και μας πιάσει τον ύπνο. Και πού ξέρεις τι κινήσεις μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή στην εφημερίδα από το τηλέφωνο? Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται από το τηλέφωνο. Θέλουν τρεχάλα. Καλημέρα, Θωμαή. Καλημέρα. Σου είπε η μητέρα σου? Μου είπε. Εγώ, ξέρεις, από παλιά είχα ένα όνειρο. Ήθελα να σε κάνω γυναίκα μου. Τώρα που απέκτησα το μαγαζί και κερδίζω αρκετά, σκέφτηκα πως... Δεν παντρεύομαι, όμως. Γιατί? Γιατί έτσι. Παλεύεις ακόμα με εκείνες τις ανόητες ιδέες να γίνεις μανεκέν και να διαφημίζεις απορρυπαντικά και κατσαριδοκτόνα? Αυτό να μη σε ενδιαφέρει. Πάντως εσένα δεν σε παντρεύομαι. Δεν μιλάς καλά. Γιατί? Δεν έχω το δικαίωμα να διαλέξω. Γούστο μου θα γίνεις. Δεν σε θέλω, πώς το λένε. Καλά θα κάνεις λοιπόν να πάψεις να στείνεσαι στη γειτονιά και να μην ξανενοχλείς ούτε εμένα ούτε τη μάνα μου. Πάρ το απόφαση όμως. Το καλό που σου θέλω. Άλλο τι λέγαμε παιδιά, άλλο τώρα που μεγαλώσαμε. Κατάλαβες? Ταξί!
δίκιο το αφεντικό που μας έβαλε να τον παρακολουθήσουμε. Για ποιο λόγο? Τι δουλειά έχει στην ασφάλεια, ακόμα δεν γύρισε. Και γιατί σώνει και καλά να ήρθε για τη δική μας υπόθεση και όχι για κάποια άλλη δουλειά? Να δει ένα φίλο του, ας πούμε. Να του φέρε κάτι από την Αμερική. Για το φόνο στο χωριό ήρθε ακόμα που σου το λέω. Το ένστικτό μου δεν με γελάει. Τι συμβαίνει, Μαρκίδη? Πρώτη φορά σε βλέπω να ανησυχείς έτσι. Αν ξέρεις κάτι και μου το κρύβεις, θέλω να το μάθω κι εγώ. Δεν ξέρω τίποτα. Απλά φοβάμαι μήπως ο δημοσιογράφος μας δημιουργήσει ιστορίες. Σε ευχαριστώ, Άρη, που με θυμήθηκες. Λοιπόν, θα ήσουν πολύ ωραίος σερίφης. Άστα αυτά τώρα και λέγε τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα που έχεις είναι προσωπικό? Θα μπορούσα να το πω και έτσι, γιατί μου έγινε στη Νέα Υόρκη μια αποτυχημένη απόπειρα. Από ποιον? Δεν ξέρω. Ούτε τους λόγους της απόπειρας? Το θέμα είναι λίγο περίπλοκο. Θα χρειαστεί πολλή ώρα να σου το εξηγήσω. Έχουμε όση ώρα θέλεις στη διάθεσή σου. Κάτσε λοιπόν και λέγε με την ησυχία σου. Και αν υπάρχει τρόπος να σε βοηθήσω, θα το κάνω. Ελπίζω να το πιστεύεις αυτό. Το πιστεύω. Γι' αυτό και ήρθα. Στο αεροπλάνο γνώρισα μια κοπέλα που πήγαινε και αυτή στη Νέα Υόρκη για να δει το θείο της που ήταν άρρωστος. Υπογράψτε και εσείς, κύριε Σταθάκη. Πού και πού πρέπει? Εδώ, κάτω από τις υπογραφές του κυρίου Καραβάλ. Okay. Τώρα δώστε τις επιταγές στον κύριο Καραπάλι. Ορίστε, Τζον. Καλωρίζει, Κασταθάκη, και καλές δουλειές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί μένει η επιχείρηση σε ελληνικά χέρια. Την πονάω, ρε εσύ, Σταθάκη. Μου φάγε μια ολόκληρη ζωή για να τη δημιουργήσω. Α, το ίδιο θα την πονέσω κι εγώ. Μισή. Έτσι πρέπει. Και σε συμβουλεύω να μην κάνεις αλλαγές στο προσωπικό. Είναι όλοι τους διαλεγμένοι και δουλευταράδες. Ένας κι ένας. Α, όπως ο κύριος Τζάκσον. Αν ο κύριος Σταθάκης θέλει να κάνει αλλαγή διευθυντή, είναι δικαίωμά του. Και πού θα βρει καλύτερο? Εσύ μπορείς και κινείς τα πάντα μια χαρά. Όχι, δεν πρόκειται να κάνω αλλαγές, άλλωστε γιατί να κάνω? Βέβαια, τον Τζάκσον θα με επιτρέψεις να στο στερήσω για λίγο καιρό. Σκοπεύω να του ζητήσω να με συνοδέψει στην Ελλάδα. Να μην πάω έτσι στην κατάσταση που είμαι. Και εσύ να μην μου το ζήταγες, κύριε Τζον. Θα σου το πρότεινα εγώ. Μέχρι να εγκατασταθείς εκεί, κάτι θα χρειαστείς. Τι να σου πρωτοκάνει η ανιψιά σου? Δεν θα έχω καμία αντίρρηση, δεν πειράζει. Δεν θα λείψει για πολύ λίγο. Όχι, όχι, 10-15 μέρες. Θα με πάει και θα φύγει. Το πρόβλημα, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, είναι η δολοφονία του αδελφού του μετανάστη και οι αμφιβολίες που υπάρχουν για την ενοχή του ανθρώπου που συλλάβεται. Τι ακριβώς θέλεις από μένα? Να ρίξεις μια προσεκτική ματιά στο φάκελο. Φοβάμαι ένα πράγμα γι' αυτό και στο ζητάω. Μήπως ο συνάδελφος που έκανε την προανάκριση περιορίστηκε στα δεδομένα και κατέληξε στο συμπέρασμα που του υπέδειξε ο δολοφόνος, ακολουθώντας απλώς τα στοιχεία που άφησε πίσω του? Θα κάνω ό,τι μπορώ, στο υπόσχομαι. Σκοπεύω να πάω κι εγώ στο χωριό. Να δω πού βασίζουν τις αμφιβολίες τους για την ενοχή του Ζαφίρη και τη σιγουριά τους ότι υπάρχει κάτι παραπάνω στην υπόθεση. Ότι τον σκότωσε κάποιος άλλος που εκμεταλλεύτηκε την παλιά βεντέτα. Έτσι. Είσαι με μένει προσεκτικά σήμερα. Τα μάτια σου, λάμπουν. Μιλες ψέματα. Και το φόρεμα είναι ωραίο. Σε κάνει όμορφη και κομψή. Σαν μανεκέν. Πού πάμε? Όπως αρέσει μου λες και σταματάω. Αργότερα θα σε ρωτήσω εγώ πού πάμε. Σε μπουζούκια ή δισκοτέκ. Thank you.
Δεν κατασκευάζουμε εννοώ, ψάρι. Για να συλλάβουν το Ζαφύρι και να το στείλουν στον εισαγγελέα, πρέπει να στηρίχτηκαν σε αδιάσυστες αποδείξεις και πιστήρια. Αλλά καμιά φορά νομίζει κανείς πως έχει όλες τις αποδείξεις στα χέρια του για να κατηγορήσει κάποιον με απόλυτη βεβαιότητα και ξαφνικά ανακαλύπτει προς μεγάλη του έκπληξη ότι τα γεγονότα ήταν εντελώς διαφορετικά. Για να υποψιάζονται λοιπόν κάτι τέτοιο οι υποψίες δεν αποτελούν απόδειξη. Αυτό το ξέρεις καλύτερα από μένα. Ναι, αλλά μπορούν να βοηθήσουν σε μια έρευνα. Και μόνο το γεγονός ότι αποπειράθηκαν να σε σκοτώσουν με αναγκάζει να διατάξω εξονυχιστική έρευνα. Και εύχομαι να αποδειχθούν αληθινά αυτά που είπες. Να πρόκειται δηλαδή για σκευωρία και να τον έχει σκοτώσει άλλος. Γιατί Άρη μου, στο επαναλαμβάνω, εμείς δεν είμαστε εδώ για να στέλνουμε αθώους στα δικαστήρια και τις φυλακές. Είναι πολύ όμορφα. Σ' αρέσει? Ναι. Και θα μ' άρεσε πιο πολύ αν μου λέγες τι ζητάς από μένα. Είσαι πολύ όμορφο, κορίτσι. Και λοιπόν? Θα ήταν κρίμα να μην κάνεις κάτι στη ζωή σου και να πας χαρά μου γυρίζοντας στις καφετέρειες και στη δισκοτέκ. Έτσι λες? Ναι. Γι' αυτό και σε παρακαλώ να μου απαντήσεις ειλικρινά. Θέλεις πράγματι να γίνεις μανεκέν? Είναι το χόμπι μου. Τότε αύριο κιόλας θα πάμε να σε γράψω σε μια σχολή. Στην καλύτερη, Έχω πολλές γνωριμίες σε αυτούς τους κύκλους. Μιλάς σοβαρά? Πολύ σοβαρά. Τόσο που θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του μανεκέν. Ότι θα πρέπει να μάθεις να διαβάζεις τι κρύβεται κάτω από τα ευγενικά φερσίματα των ανδρών που θα αντιμετωπίζεις. Τα ακριβά δώρα και τις προσκλήσεις που θα δέχεσαι. Αν δεν θέλεις να χαλάσεις τη ζωή σου και να πάρεις τον κατήφορο. Γιατί στο βάθος, μωρό μου, κακά τα ψέματα. Όλοι οι άντρες θέλουν να κάνουν το κέφι τους. Είτε φοράνε φράκο, είτε λατζαδένιο πουκάμισο και μπλουτζίν παντελόνι. Όταν βρεθούν μόνοι με μια όμορφη κοπέλα, ο νους τους πάει στο κεχρί. Μη γίνεσαι τόσο κοινικός. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια, Θόμη. Δεν είμαι από αυτούς που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Όταν γνωριστούμε καλύτερα, θα με καταλάβεις. Το θέλεις πολύ αυτό? Πάρα πολύ. Αν καταλάβουμε από την υπόλοιπη παρακολούθηση ότι ο δημοσιογράφος πάει να μας χαλάσει τη δουλειά, πολύ φοβάμαι ότι αυτό που δεν κατάφεραν στη Νέα Υόρκη θα το αναλάβουμε εμείς. Αν πάρεις τέτοια εντολή, θα τον βγάλεις από τη μέση μόνος σου. Εγώ δεν μπλέκω. Όλοι θα μπλέξουμε. Έρχεται. Επιτέλους. Δεν υπάρχει επιτέλους για μας, Μίλτο. Θα πρέπει λοιπόν να πάψεις να μου τηλεφωνήσεις και να επιμένεις να με δεις όπως απόψε. Για ποιο λόγο μου φέρεσαι έτσι, Στέλλα? Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Θα περνάς λοιπόν για τόσο ανόητη. Απέναντίας. Σε θεωρώ πανέξυπνη. Τότε δεν έπρεπε να ξαναεμφανιστείς μπροστά μου. Γιατί? Συνεχίζεις να κάνεις το βλάκα. Πολύ καλά. Τότε θα σου πω εγώ το γιατί. Για να τελειώνω μια για πάντα μαζί σου.
Όσον καιρό υπολόγιζες πως θα δίνει ο πατέρας μου τη συγκατάθεσή του να παντρευτούμε, ήσουν ατέλειος απέναντί μου. Όταν όμως έμαθες ότι ανακάλυψε ποιος ήσουν στην πραγματικότητα και τα ψέματα που μου είχες αραδιάσει για να βάλεις στο χέρι τα κτήματα και τα δολάρια του θείου μου, εξαφανίστηκες και έδειξες τον αληθινό εαυτό σου. Δεν ήθελα να σου δημιουργήσω κι άλλα προβλήματα. Γι' αυτό έφυγα και για τη Γερμανία, για να βρω την τύχη. Μη λες ψέματα. Αν μ' αγαπούσες πραγματικά, θα είχες έρθει να με δεις έστω και μια φορά. Πάψε λοιπόν να κάνεις το μισοκακόμοιρο από το τηλέφωνο και να λες ότι γύρισες στην Ελλάδα επειδή μ' αγαπάς, γιατί γίνεσαι γελίος. Δεν πιστεύεις πως σ' αγαπώ, Στέλλα? Τίποτα δεν πιστεύω από σένα. Μη μ' αγγίζεις, σε παρακαλώ. Και μη με ξανενοχλήσεις, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνεις και θα ξεσπάσεις την καμπούρα σου. Τράβα το δρόμο σου. Ζήσε τη ζωή σου όπως σου αρέσει, αλλά μακριά από μένα. Κατάλαβες, Μίλτο? Άλλαξες πολύ, Στέλλα. Η ζωή με άλλαξε. Και κάτι άνθρωποι σαν και σένα. Γι' αυτό φύγε. Μη θες να μου προσθέσεις κι άλλους εξευτελισμούς. Εγώ? Ναι, εσύ. Ολόκληρο το χωριό δεν πιστεύει πως τον πατέρα μου τον σκότωσε ο Ζαφύρης. Αν μάθουνε για το δεσμό που είχαμε παλιά, μπορεί να αρχίσουν να υποπτεύονται εσένα. Να λένε ότι τον σκότωσες εσύ, γιατί δεν σε ήθελε για γαμπρό του. Για να βγάλεις από τη μέση το εμπόδιο και να με παντρευτείς. Εκτός κι αν τον σκότωσες πράγματι εσύ. Γιατί και αυτή η ιδέα πέρασε από το μυαλό μου. Είσαι τρελή? Όχι να φτάσει μέχρι το σημείο να υποπτεύεσαι και εμένα. Γιατί όχι? Δεν είσαι δα και κανένα αγγελούδι. Όπως και να με χαρακτηρίσεις, θα έχεις δίκιο. Γιατί κάποτε σε κορόιδεψα. Μπορεί να είμαι ψεύτης, τυχοδιώκτης, ό,τι θες. Αλλά δολοφόνος δεν είμαι. Γιατί τόσα χρόνια που σέρναμε στο πεζοδρόμιο, η ζωή με έμαθε μια μεγάλη αλήθεια. Με οποιαδήποτε άλλη βρωμοδουλειά, μπορείς να την γλιτώσεις με λίγα χρονάκια φυλακή. Με το έγκλημα δεν γλιτώνεις ποτέ. Αν δεν σκεφτόμουν αυτά που θα λέγανε και τα κουδούνια που θα μου κρεμάγανε, θα είχα πει τα πάντα στην αστυνομία. Έννοια σου και η αστυνομία ξέρει για μένα. Ήρθαν στο μαγαζί μου στην Αθήνα και με ανακρίνανε. Ευτυχώς είχα ακλώνει το άλοθη για τη βραδιά του φόνου. Από πού μάθανε για σένα? Σ' αυτούς είχε πάει ο πατέρας σου για να του δώσουν πληροφορίες για το άτομό μου, όταν σε ζήτησα σε γάμο. Είμαι αθώος, Στέλλα. Πρέπει να με πιστέψεις. Και ειλικρινά λυπάμαι που καταλήξαμε έτσι. Εγώ πίστευα πως τώρα που έφυγε το εμπόδιο του πατέρα σου, θα μπορούσαμε να παντρευτούμε σε λίγο καιρό και να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Καληνύχτα, Μίλτο. Και μην ξαναεμφανιστείς κατά εδώ. Γιατί μπορεί να μας τρέχουν σε τίποτα ανακριτικά γραφεία και να μας γράψουν οι εφημερίδες.